κάνοντας μια αποτίμηση των συζητήσεων στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και τα όσα υπόθηκαν κατά την ακρόαση των φορέων, έχουμε να πούμε τα εξής. Πολλά ζητήματα μονοπόλησαν τη συζήτηση του σχεδίου νόμου και μονοπολούν και τα φώτα της δημοσιότητας, θητείες, όρια ηλικίας, αναδρομικότητα ή μη της ισχύς τους. Αν και αυτά είχαν περάσει στο προηγούμενο σχέδιο νόμου, Μητρώο Αθλητικών Φορέων, Αρχιερεσία Σωματείων, Ενώσεων, Ομοσπονδιών, Ενιαία Ψηφοδέλτια, Απλή, Ενισχυμένη, Αναλογική και πάει λέγοντας. Με στόχο την προσπάθεια της κυβέρνησης να ελέγξει και να αποδιαιτήσει το αθλητικό κίνημα, ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες για την επιχειρηματική άλωση και του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Αδίκως γίνεται αυτή η κουβέντα? Όχι. Δικαιολογημένα κατά την άποψή μας. Δικαιολογημένα το σχέδιο νόμου και οι διατάξεις του έχουν ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Και ας λέει ο κύριος Υπουργός περί του αντιθέτου. Δεν τα υποτιμούμε. Άλλωστε σε όλες τις προηγούμενες συνεδριάσεις της Επιτροπής ανεφερθήκαμε εκτενώς για αυτά τα ζητήματα. Κύριε Υπουργέ, μιλήσατε 52 λεπτά. Ούτε ο Πρωθυπουργός δεν κάνει τέτοια χρήση χρόνου. Μιλήσατε με ένα ύφος 99 καρδιναλίων, επιθετικά και υποτιμητικά. Απευθυνθήκατε στον ειδικό αγωρητή του ΚΚΕ με ειρωνία. Κύριε Αβγενάκη, είναι προφανής η αμηχανία και η μοναξιά για τα όσα λέτε και για τα ό,τι κάνετε. Να ξέρετε πάντως ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας καθορίζει τις θέσεις του και τις διαμορφώνει με απόλυτα συλλογικό τρόπο από τα όργανα και τα επιτελεία του κόμματος, τα διατυπώνει από το βήμα της Βουλής με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα και μόνο κριτήριο, τα συμφέροντα και τις ανάγκες του λαού, στην προκειμένη περίπτωση του αθλητικού κόσμου. Εσείς, κύριε Αβγενάκη, από τι καθορίζετε την στάση σας και τα λεγόμενά σας? Το κριτήριο για σας είναι τα συμφέροντα των επιχειρηματιών στον χώρο του αθλητισμού, των επιχειρηματικών συμφερόντων. Γι' αυτό άλλωστε και αγνοήσατε τις φωνές και τις προτάσεις του αθλητικού κόσμου, των αθλητικών φορέων. Το βασικό για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, που αποτελεί, αν θέλετε, και την ουσία των επιδιώξεων της κυβέρνησης και για την οποία όλα τα κόμματα αποφεύγουν να τοποθετηθούν ευθέως, είναι ότι και με αυτό το νομοσχέδιο, όπως και όλα τα προηγούμενα, θα ενισχύσει τον αποκλεισμό της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού και της νεολαίας από το δικαίωμα στην άσκηση, στη φυσική αγωγή, στον αθλητισμό, το δικαίωμα της ενεργού συμμετοχής ανθρώπων με μεράκι και γνώσεις στα αθλητικά σωματιακά δρόμενα. Καταρχήν, μας έκανε εντύπωση ότι στην προπαρασκευαστική διαδικασία δεν υπήρχε, κατά την ακρόαση των φορέων, δεν υπήρχε καθολική εκπροσώπηση των εκφραστών του χώρου του αθλητισμού, δηλαδή ομοσπονδιών, της Εθνικής Αθλητικής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρίες με 21 αθλήματα, παρακαλώ, 70 συλλόγους και 3.500 αθλητές, των ΣΕΦΑ, δηλαδή του Πανεπιστημίου, της Σχολής Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, του Πανελλαδικού Οργάνου των Εργαζομένων Αθλητικούς Φορείς, άλλων αθλητικών φορέων, με το πρόσχημα τον περιορισμένο αριθμό φορέων που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής, ευθύνη βέβαια που βαραίνει τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΣΥΡΙΖΑ που το καθιερώνει και φυσικά το αξιοποιεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία. Ανεξάρτητα βέβαια από το αν συμφωνεί κάποιος μαζί τους με τους αθλητικούς φορείς ή όχι, θεωρούμε ότι όταν συζητάς για την φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, δεν μπορείς να μην τους πάρεις υπόψη, δεν μπορείς να μην τους καλέσεις στην ακρόαση των φορέων. Χρειάζεται να δούμε αρχικά στις εξαγγελίες της κυβέρνησης το βασικό λόγο για τον οποίο καταρτίστηκε αυτό το νομοσχέδιο. Τι έρχεται να λύσει, τι εξυπηρετεί? Σύμφωνα λοιπόν με το Υπουργείο, στόχος ήταν ο εξυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου. Έτσι δεν είναι? Η διασφάλιση της διαφάνειας και της νομιμότητας, η ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και η κατοχήρωσή του για όλους τους Έλληνες. Λόγια χιλιοϋπομένα,
χρόνια και χρόνια τώρα από όλες τις κυβερνήσεις και τους υπουργούς και μάλιστα πολλές φορές με την ίδια φρασεολογία. Την ίδια στιγμή μάλιστα που ο αθλητισμός και γενικότερα η φυσική αγωγή από αγαθό έχει γίνει ένα προϊόν, εμπόρευμα που αγοράζεται και πουλιέται και μάλιστα αν πάρει κανείς υπόψη τα ψίχουλα του προϋπολογισμού του 2020, τα οποία μάλιστα τα διαφήμιζε ο κ. Υπουργός και δεν ξέρω γιατί, τα 12 εκατομμύρια, και την συνολική πραγματικότητα που υπάρχει, ότι δηλαδή έχει γίνει πολυτέλεια ο αθλητισμός και η λαϊκή οικογένεια πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στη τσέπη, τότε όποιος υποστηριχτής αυτής της πολιτικής μιλά για κοινωνικό αγαθό και για κατοχήρωση για όλους τους Έλληνες, ή κοροϊδεύει συνειδητά ή δεν ξέρει τι του γίνεται. Απλά. Το νομοσχέδιο θωρακίζει και επεκτείνει ακόμα περισσότερο το εμπόρευμα που λέγεται αθλητισμός και την επιχειρηματική δράση στον χώρο του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Αρκεί να δει κανείς ότι την ώρα που πετσοκόβεται η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό, δίνεται στα σωματεία το πράσινο φως για κάθε είδους εμπορικές χορηγικές δραστηριότητες που αφορούν την αντιμετώπιση λειτουργικών και αθλητικών αναγκών που δεν μπορούν σήμερα να καλύψουν, το φωνάζουν, το λένε, υπομνήματα, ξανά υπομνήματα και θεσπίζεται αποκλειστικά η ανταποδοτικότητα τόσο στα προγράμματα των Δήμων όσο και στα σωματεία. Με την κατάργηση του αυτοδιοίκητου, διότι ένα μέρος της ουσίας του σχεδίου νόμου είναι αυτό, είναι με μαθηματική ακρίβεια σίγουρο ότι το αθλητικό σωματείο θα αξιοποιείται και για άλλους σκοπούς. Θα μετατραπεί σε θερμοκήπιο διαφθοράς, παρά τα όσα διακηρύττει όπως στον επαγγελματικό πλήρως εμπορευματοποιημένο αθλητισμό η κυβέρνηση και οι προηγούμενες. Κυρίως όμως μετακυλίεται αποκλειστικά το κόστος στην πλάτη της λαϊκής οικογένειας. Πόσα σωματεία άραγες θα αντέξουν αυτή τη διαδικασία? Μόνο όσα βρουν έναν μεγάλο χορηγό, ο οποίος θα τα αξιοποιήσει βέβαια και για τους δικούς του ιδιωτελείς σκοπούς. Το νομοσχέδιο κατά συνέπεια ούτε το μη κάνει, ούτε διαφοροποιείται σε σχέση με το παρελθόν. Είναι σε απόλυτη συμφωνία με την οικονομία αυτού του συστήματος. Είναι σε απόλυτη συμφωνία με τις κεντρικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτές αποτυπώνονται στη Λευκή Δίβλο για τον αθλητισμό. Εκεί πολύ συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο αθλητισμός αποτελεί κερδοφόρο πεδίο για το ευρωπαϊκό κεφάλαιο και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση ασχολείται μαζί του. Εκτιμάται ότι απασχολεί πάνω από 15 εκατομμύρια εργαζόμενους, αντιπροσωπεύοντας το 5,5% του εργατικού δυναμικού στα κράτη-μέλη. Καταγράφεται η συμμετοχή του στο κοινοτικό ΑΕΠ και δημιουργεί προστιθέμενη αξία πάνω από 450 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Πρόκειται για έναν δρόμο που υπηρέστησαν πιστά όλα τα αστικά κόμματα διαχρονικά. Μπορεί πραγματικά σήμερα μετά από πολύχρονη πείρα να υπερασπίζεσαι το διαχωρισμό του αθλητισμού σε επαγγελματικό και ερασιτεχνικό και να καλλιεργείς την αυταπάτη ότι μπορεί να αναπτύσσονται παράλληλα και τα δύο, όπως για παράδειγμα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο αθλητισμός όμως είναι ένας. Ή θα είναι εμπόρευμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ή θα αποτελεί δικαίωμα του λαού και θα εξασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις από το κράτος. Σήμερα λοιπόν τελειώνουν και οι αυταπάτες που σκόπιμα καλλιεργούσαν για την δίθεν συνύπαρξη ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού. Προϋπόθεση για να ανοίξει ο δρόμος για αλλαγή του τοπίου στο ερασιτεχνικό και σωματιακό αθλητισμό και η μετατροπή του από κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα του λαού και της νεολαίας σε πλήρως εμπορευματοποιημένο προϊόν είναι να περάσει ο έλεγχος της οργάνωσης και λειτουργίας του σε σπόνσορες και χορηγούς στη μετατροπή του σε επιχειρηματική δράση. Για τα όρια ηλικίας και τις θητείες, η κυβέρνηση και ο υπουργός παίζουν παιχνίδια. Κρατούν μια τιμωρητική, ενίοτε και ρατσιστική στάση, όχι μόνο σε επιφανή στελέχη του αθλητικού κόσμου, αλλά και χτυπώντας το καμπανάκι και σε όλους εκείνους που θα αποφασίσουν να ασχοληθούν και στο μέλλον. Φτάσατε στο σημείο να αλλάξετε τη σύνθεση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, μειώνοντας την εκπροσώπηση της ομοσπονδίας τους, της ΕΑΟΜ ΑΜΕΑ, από 8 σε 4. Μια μείωση, προσέξτε, της τάξης του 40%,
παρόλο που αποτελεί τη βάση του παραολυμπιακού κινήματος με 3.500 αθλητές. Γι' αυτό άλλωστε και αποκλείσατε την Ομοσπονδία τους από την ακρόαση των φορέων. Μας μοιράσατε ένα δελτίο τύπου για κάποιες αλλαγές τις οποίες κάνετε και τις ενσωματώνετε στο αθλητικό νομοσχέδιο. Όπως το άρθρο 8, που από 5 εκπροσώπους της ΕΟΑΜ ΑΜΕΑ τις κάνετε 4 στη διοίκηση της Ελληνικής Παρολυμπιακής Επιτροπής. Και λέτε ότι ήταν μια ομόθυμη, υποστηρίχθηκε ομόθυμα από τους εκπροσώπους του Συλλόγου Ελλήνων Παραολυμπιακών της ΕΠΕ και πολλοί εισηγητές κομμάτων. Δεν ξέρω ποιοι ήταν εισηγητές των κομμάτων, μου διαφεύγει, καλό είναι να μας πούν τα άλλα κόμματα, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως δεν ήταν ο πλέον αρμόδιος αθλητικός φορέας, η ομοσπονδία τους δηλαδή. Είναι φοβερό. Όχι, εμείς δεν θα συμφωνήσουμε σε πολύ χειρότερη κατεύθυνση, αποδυναμώνει την εκπροσώπηση της πλειοψηφίας των σωματείων αυτής της ομοσπονδίας. Είναι φανερό ότι επιδιώκεται την αλλαγή συσχετισμού στην Παραολυμπιακή Επιτροπή, φτιάχνοντας τεχνητή πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Επιτροπής, υπό τον ασφιχτικό έλεγχο της κυβέρνησης και του Υπουργού. Τορπιλίζεται με τον τρόπο αυτό την αυτοτέλεια αλλά και τη συνοχή του παραολυμπιακού κινήματος με απρόβλεπτες συνέπειες. Φυσικά, η στάση όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα δεν ήταν υποστηρικτική απέναντι στο παραολυμπιακό κίνημα. Είναι κραυγαλαία τα όσα συμβαίνουν στην περίπτωση των ατόμων με αναπηρία, ειδικά σήμερα, που τα προβλήματα στις οικογένειες με αναπήρους είναι τεράστια και πολύπλευρα. Με πρόσχημα τη δεκαετή καπιταλιστική κρίση, τώρα με την πανδημία και τη νέα κρίση, έχουν γίνει δραματικές περικοπές στις κοινωνικές παροχές των ατόμων με αναπηρία και στον παραολυμπιακό αθλητισμό. Ανύπαρκτη λιποτεχνική υποδομή, έλλειψη χώρων άθλησης και πολλά άλλα. Άλλες αλλαγές τις οποίες κάνετε, όπως για παράδειγμα στην παράγραφο 8 του άρθρου 28 που ανεβάζεται την προθεσμία σε 6 μήνες από 2 για τη λήψη της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης, προφανώς είναι καλύτερο από τους 2 μήνες, οι 6 μήνες. Όμως, αυτό που λέμε κατά την άποψή μας είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει καθόλου όριο και να αποσυνδεθεί από το δικαίωμα του αθλητή να έχει τα ευεργετήματα του νόμου εφόσον έχει διακριθεί σε πανελλήνιους αγώνες. Αυτή είναι η άποψή μας. Πρέπει να αποδεσμευτεί το ένα από το άλλο. Δηλαδή τα ευεργετήματα του αθλητή από το θέμα της αθλητικής αναγνώρισης που η συζήτηση που γίνεται και σήμερα και όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι για τα σοβαρά εμπόδια που έχει βάλει η κυβέρνηση για την αθλητική αναγνώριση των σωματείων. Στο άρθρο 28, στην παράγραφο 9, που βάζει το ζήτημα της διεύρυνσης των δυνατοτήτων εισαγωγής άνευ εξετάσεων, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά έχουμε βάλει ένα θέμα σε σχέση με τους εισαχτέους, όσο αφορά τις σχολές, των ΣΕΦΑ, δηλαδή των σχολών φυσικής αγωγής και αθλητισμού, για τις υποδομές και την απορρόφηση των εισαχτέων. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζετε αυτά τα ζητήματα? Υπάρχουν βέβαια και άλλα θέματα. Τι θα γίνει για παράδειγμα με τους εργαζόμενους της Ομοσπονδίας, τους οποίους ο νέος υποτίθεται αθλητικός νόμος δεν τους κατοχυρώνει. Και εκεί συνεχίζουν να ισχύουν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Σε κάθε περίπτωση, την ίδια ώρα που η κυβέρνηση φέρνει μόνο κατόνομα αθλητικό νόμο, υπάρχει μια πραγματικότητα που εξελίσσεται καθημερινά και έχει να κάνει με την δυσκολία πρόσβασης που έχει η λαϊκή οικογένεια και κυρίως τα παιδιά της να ασχοληθούν, να συμμετέχουν συστηματικά σε οργανωμένες σωματικές δραστηριότητες, αθλητικές και άλλες. Για μας, για το ΚΚΕ, το πιο σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση θετικής στάσης ζωής απέναντι στην άσκηση παίζει το σχολείο και η εκπαίδευση, για τα οποία δεν λέτε απολύτως τίποτα. Το ΚΚΕ πιστεύει στην ευρύτερη αξία της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού, που βοηθούν τον άνθρωπο να ενταχθεί στην κοινωνία, να δουλεύει συλλογικά, να έχει στόχους, να μπορεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματά του. Είναι λοιπόν άμεση ανάγκη, απευθυνόμαστε στο λαό και στην νεολαία,
υπάλληλοι για τη δημιουργία όλων των προϋποθέσεων που αφορούν την ανάπτυξη και τη δωρεάν παροχή της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού στη βάση ενός ενιαίου συστήματος βασισμένου σε επιστημονικές έρευνες που θα καλύπτει τις ανάγκες όλου του λαού και της νεολαίας. Αυτό που λέμε είναι το εξής. Πρώτο, σεβασμός και διατήρηση του αυτοδιοίκητου των αθλητικών φορέων. Το ζήτημα των θητιών και ορίων ηλικίας είναι εσωτερική υπόθεση του αθλητικού κόσμου και αυτή να αναλάβει την ευθύνη με την καθιέρωση και της απλής αναλογικής. Κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στον αθλητισμό. Καμία αξιοποίηση του Μητρώου Αθλητικών Φορέων για την επιχειρηματική αξιοποίηση. Κανένας ή για την μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Κανένας αποκλεισμός αθλητικού σωματείου από τις επικείμενες αρχαιρεσίες. Τρίτον, χορήγηση δωρεάν από το κράτος όλων των προϋποθέσεων για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό της νεολαίας. Η υλικοτεχνική υποδομή, επιστημονική στήριξη, επαρκής χρηματοδότηση που να κατοχυρώνει το δικαίωμα στη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό σε κάθε τους έκφραση. Αυτό σημαίνει όμως ότι μετά το σχολείο πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν μαζικά σε αθλητικά προγράμματα αλλά και σε διαφόρων ειδών σωματικές δράσεις, χορό, γυμναστική και πάει λέγοντας. Οι Δήμοι να συνεργάζονται με τα σωματεία ώστε να αξιοποιείται η κλίση και το ταλέντο σε συναγωνιστικές προσπάθειες. Τα σωματεία πρέπει να στηρίζονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για τις ανάγκες τους. Πρέπει να μειωθεί άμεσα η συνδρομή σε όλα τα σωματεία. Η συνδρομή πρέπει να είναι συμβολική και το κράτος να εξασφαλίζει οικονομική στήριξη. 4. Γενναία αύξηση των τακτικών επιχορηγήσεων των αθλητικών ομοσπονδιών με βάση τις πραγματικές ανάγκες για την ανάπτυξη του κάθε αθλήματος. Κατάργηση της κατηγοριοποίησης που προωθεί, που κάνει η Γενική Γραμματεία του Αθλητισμού. Όλα τα αθλήματα πρέπει να επιχορηγούνται με βάση τις ανάγκες τους. 5. Οι προπονητές, οι μόνοι επαγγελματίες στο χώρο, θα πρέπει να εξασφαλίζουν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και οι επιστημονικές σχολές, τα ΣΕΦΑ, να είναι υπεύθυνες για το ποιος μπορεί να εκτελεί χρέη προπονητή σε συνεργασία βέβαια με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 6. Κάλυψη όλων των δαπανών, των τοπικών προθλημάτων και αθλημάτων από θεσμοθετημένο κρατικό κονδύλι και όχι να τα φορτώνονται στις πλάτες τους τα σωματεία. Να κοπούν οι δεσμοί με τους χορηγούς. Είναι άλλο πράγμα το μαγαζί της γειτονιάς να στηρίζει για τη φανέλα, αν και με την οικονομική κρίση και αυτό έχει κοπεί, εδώ που τα λέμε, και άλλο η αθλητική δραστηριότητα αν αποτελεί πεδίο επενδυτικό και κερδοφορίας. 7. Να αξιοποιηθούν όλες οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις, είτε πρόκειται για εθνικά είτε για δημοτικά αθλητικά κέντρα, δωρεάν από τα σχολεία και τα αθλητικά σωματεία της κάθε περιοχής και η μετακίνηση σε αυτά να είναι δωρεάν. 8. Χρειάζεται αγώνας ώστε το δικαίωμα στον αθλητισμό, η κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης να μπει στην ημερήσια διάταξη του εργατικού λαϊκού κινήματος στη δουλειά και στη γειτονιά, στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Και προς αυτή την κατεύθυνση καλούμε τους πάντες, το λαό και την νεολαία, αθλητές, προπονητές, τους φορείς, τα σωματεία, να δείξουν την αγωνιστικότητά τους, την επιμονή και θέληση και έξω από τις γραμμές του γηπέδου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.